Γεια σας φίλες και φίλοι μου, θα σας παρουσιάσουμε σήμερα πώς μπορούμε να μαγειρέψουμε χοιρινό με πράσο. Εδώ έχουμε 1500 γραμμάρια, 1,5 κιλό μπούτι χοιρινό. Εδώ έχουμε το σέλινο και το πράσο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτά βασικά σαν πρώτη ύλη και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό μας, πιπέρι, μπούκοβο, αλάτι, αλάτι με τι είναι αυτό το αλάτι, κουρκουμά. Με κουρκουμά και το γιατροσόφημα στο σκόρδο. Η συνταγή ακριβώς περιλαμβάνει 1,5 κιλό χοιρινό όπως είπα, για 5 μερίδες, αλεύρι για πανάρισμα, ένα μεγάλο σέλινο με τη ρίζα, 2 δεμάτια πράσα, 2 με 3 σελίδες σκόρδο, μισό μάτσο άνηθο και δυόσμο, όπως βλέπετε εδώ, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και προαιρετικά μπούκοβο. Και τη χύτρα, τη κατσαρόλα που θα τα μαγειρέψουμε. Ζεσταίνουμε τη χύτρα και ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όχι απλά ελαιόλαδο. Και αφού αλευρώσουμε τα κομμάτια του κρέατος, θα τεινάζουμε προσεκτικά να αφαιρεθεί το περισσότερο αλεύρι και θα τα βάλουμε μέσα στο λάδι. Τέλεια. Αλατίζουμε με αλάτι και κουρκουμά. Το λάδι μας αρχίζει να καίει. Και τεινάζοντας το αλευράκι μας, θέλει λίγο ακόμα το λαδάκι μας. Εκλεκτό χοιρινό μπούτι από τα χέρια της Κυριακούλας. Τώρα τι ακριβώς κάνουμε, σοτάρουμε το χοιρινό μας. Ήδη οι μυρωδιές έρχονται. Και εδώ όπως βλέπετε έχουμε βάλει για 5 μερίδες το χοιρινό μας μπούτι και αρχίζει να σοτάρεται με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό μας. Και εδώ μυρίζουμε το κρέας μας. Και όπως βλέπετε από τη μια μεριά το χοιρινό μας μπούτι σοταρίστηκε και το γυρίσαμε να σοταριστεί και από την άλλη. Και τώρα η σεφ Κυριακούλα κόβει ξερό σκόρδο για να απογειώσει τις μυρωδιές στο κρέας και στο χοιρινό με πράσα. 8 Νοεμβρίου σήμερα, των Αγίων Ταξιαρχών, χρόνια πολλά σε όλους, στο Μιχάλη. Στον Άγγελο, στην Αγγελική, στη Μιχαέλα. Έχουμε άλλους που γιορτάζουν σήμερα. Ταξιάρχη. Ο Ταξιάρχης. Πολλοί γιορτάζουν το στράτο, από το στρατηγό. Τώρα τι κόβετε και ρίχνετε μέσα. Σέλινο. Ρίχνουμε τη ρίζα από το σέλινο, όπως βλέπετε, εδώ. Οι μυρωδιές μας έχουν σπάσει τη μύτη. Τι ωραία μαγειρεύεται σε Κυριακούλα. Γελάτε. Love you. Και τώρα θα ρίξουμε
Τι θα ρίξουμε μέσα? Και λίγο κρασάκι για να και το σβήσουμε, το ξέχασα. Καραμέλο. Και θα καραμελώσει όλο το σύμπαν. Ωχ, μας έφυγε και ένα κρασί. Δεν πειράζει. Έτσι σοτάρουμε το σκορδάκι, τη ρίζα, του σέλινου και το χοιρινό. Ο Αλσχάιμερ πρώτος πέρατος, Κοντεύω τα 50, τι να κάνω. Και τώρα θα ρίξουμε σε λίγο το κρασάκι μας. Ξανά. Ποιο? Το κοιμάσαι. Ορίστε. Που δοκίμασες πλέον. Το πολύ ωραίο το κρεατάκι. Μπράβο. Με αυτό βολιά. Τέλεια, τέλεια. Περίμενε. Και. Και. Ρίχνουμε το κρασάκι να πάρει τα αρώματα και να καραμελώσουν όλα μαζί. Τέλεια. Ήδη ο ίνος αρχίζει και εξαφνίζεται. Και τρένει η καρδία. Πανέμορφα. Το χοιρινό εμποτίζεται τώρα με το κρασί, με τις μυρωδιές του σκόρδου, της καρδιάς του σέλινου, της βάσης. Το φινίκι. Και όλα αυτά θα δέσουν μαζί και θα καραμελώσουν αυτό το υπέροχο κυριακάτικο γεύμα της οικογένειας. Είχαμε και ένα συγκλονιστικό ατύχημα, μας έσπασε το χερούλι από την κετσάρα. Δεν πειράζει, αγάπη μου, μας πιάνει το μάτι. Τώρα θα βγάλουμε το κρεατάκι για να ρίξουμε μέσα στο ίδιο λάδι τα πράσα. Ναι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Μπράβο. Τι μαγειρεύει η Κυριακούλα πάλι. Και ρίχνουμε τα πράσα μέσα στη χύτρα μας και τα ανακατεύουμε. Τα ανακατεύουμε να σοταριστούν λίγο, θα ρίξουμε και το σέλινο σε λίγο και το πάνω μέρος, το οποίο αν θέλουμε μπορούμε να το ζυματίσουμε, αν θέλουμε μπορούμε να το ρίξουμε. Τέλεια. Και ρίχνουμε και το πάνω μέρος του σέλινου. Από το πράσο. Από το πράσο. Συγγνώμη. Έχω συνηθίσει. Αχα. Είχε τραγούδι. Έχω συνηθίσει. Εγώ βάζω και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα στο φαγητό, γιατί μου αρέσει η γλύκα που δίνει το κρεμμύδι. Αχ, πόσα ξέρετε, σεφ Κυριακούλα, πόσα ξέρετε. Κρεμμυδάκι που γλυκαίνει. Αμά. Λοιπόν, σοτάρουμε το πράσο μας, αφού έχουμε ρίξει μέσα και λίγα φρέσκα κρεμμυδάκια, 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια, αν θέλετε προαιρετικά, και το σέλινο το φύλλο. Και θα βάλουμε ξανά το κρέας μας μέσα. Και θα ρίξουμε νεράκι για να βράσει το φαγητό μας. Τέλεια. Έχουμε ρίξει τα περισσότερα κομμάτια κρέατος μέσα και το ζουμάκι τους. Από αυτό το πανέμορφο συλλεκτικό μας πιάτο. Και ανακατεύουμε όσο μπορούμε να πάει το κρέας από κάτω για να μην καεί το πράσο. Τέλεια. Πες μας κι άλλα. Μετά θα βάλουμε νεράκι. Και θα αφήσουμε να πάρει μια βράση. Θα βάλουμε νερό αν το μαγειρέψουμε σε χύτρα κλειστή.
χύτρα ταχύτητας. Όπως είναι αυτή. Ναι. Θα βάλουμε τη μισή ποσότητα νερού. Αν το μαγειρέψουμε σε κατσαρόλα ανοιχτή, θα βάλουμε νερό σχεδόν να σκεπάζει το φαγητό. Σχεδόν. Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Να, κάτι τέτοια με κάνεις και δεν πάει όλο το κρέας από κάτω. Θα πάει, μη στεναχωρείς. Ωραία. Και τώρα να ρίξουμε και το νεράκι μας. Για ρίξτε το νεράκι τώρα. Αδειμονούμε. Βλέπετε τι ωραία και με τι περίτεχνο τρόπο ρίχνουμε το νερό. Okay. Πόσο ρίξαμε? Τώρα ρίξαμε. Εγώ θα το βάλω στη χύτρα, οπότε... Ναι. Μισό λίτρο. Δεν έβαλα πολύ γιατί θα βγάλει κι άλλο το φαγητό. Εννοείται. Τα πράσα... Αν το κάνουμε σε ανοιχτή κατσαρόλα θέλει τουλάχιστον μια μισή ώρα. Το μαγει... να γίνει. Να γίνει το φαγητό. Ναι. Και ενώ στη χύτρα μας πόση ώρα θέλουμε? Α, στη χύτρα μισή ώρα, τρία τέταρτα. Μισή ώρα. Ωραία, τέλεια. Δηλαδή σύνολο χρόνος παρασκευής υλικών και μαγειρέματος πόσο το υπολογίζετε? Δεν θέλει κανένα δύο ώρα. Δύο ώρες. 60, 100, ναι, να ετοιμάσεις τα υλικά, να όλα κόψεις, αυτά. Να ετοιμάσεις, ναι, ναι, να σοτάρεις, να μαγειρέψεις και να φτάσει, ναι, το φαγητό στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλουμε γύρω στα 120 λεπτά, ναι, όσο σύνολό του. Επομένως, αξιοποιήστε. Έχουμε να κάνουμε και αυγολέμονο μετά. Α, κάνουμε και αυγολέμονο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Τέλεια, τέλεια. Θα μας τα πείτε λίγο πιο μετά αυτά. Μάλιστα, σε. Και φυσικά, μόνο με φίλτρα νερού Camelot μαγειρεύει Σεφ Κυριακούλα. Imperial Plus Water της Camelot. Εγγυημένη ποιότητα νερού όπου και αν βρίσκεστε. Και εδώ, φίλες και φίλοι, βλέπετε που έχει ήδη αρχίσει και παίρνει δράση όλο μαζί. Τώρα θα το χαμηλώσουμε και θα το αφήσουμε να πιει δερμιά του να γίνει. Και... ή θα κλείσουμε τη χύτρα ή θα το χαμηλώσουμε και θα το αφήσουμε να γίνει. Εμείς θα το βάλουμε για θέμα χρόνου στη χύτρα μας, σωστά? Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι η τεχνολογία της Φίσλερ. Και σε πόση ώρα θα το ανοίξουμε αυτό? Σε μισή ώρα με τρία τέταρτα. Τέλεια. Και μετά από 45 λεπτά στη χύτρα η Σεφ Κυριακούλα ανοίγει και μας φανερώνει αυτό το καραμελωμένο, απίθανο, χοιρινό με πράσο. Καλά, κοιτάς τι μαγειρέψαμε. Έλα. Ρίχνουμε μέσα τον άνηθο και το δυόσμο. Ρίχνουμε μέσα άνηθο και δυόσμο. Και το δίνουμε μία βράση ώσπου να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο ή τα λεμόνια ή το ρου. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Τέλεια. Εμείς επειδή δεν τρώμε αυγολέμονο... Ναι. Κάνουμε λίγο αλευράκι με φρέσκο βούτυρο και λεμόνι και το ζουμί από το φαγητό και το περιχύνουμε. Έχει μελώσει. Άλλοι που τρώνε αυγολέμονο ξέρουν τη διαδικασία. 2-3 αυγά τα χτυπάνε, ρίχνουν μέσα λίγο το λεμόνι, μετά το ζουμί από το φαγητό. Τέλει. Ή αλλιώς σκέτο λεμονάκι και είμαστε κομπλέ. Και να φανταστείτε, η κανονική της δουλειά είναι λογίστρια. Και τώρα θα φτιάξουμε το δικό μας τρόπο αυγολέμονο. Μέσα σε χυμό από δύο λεμόνια θα διαλύσω δύο κουταλιές κορφλάου. Όλα κρύα, δεν έχω ανάψει το μάτι. Μελώνει. Και μετά θα αρχίσω να ρίχνω σιγά σιγά το ζουμί. Και θα ανάψω το μάτι. Τι μυρωδιές είναι αυτές?
Δεν περνάει μυρωδιά, ούτε γεύση. Αχ, Παναγία μου. Και τώρα θα έχουμε ρίξουμε. Φτιάξει τη σαλτσούλα μας. Μάλιστα. Παναγία μου. Εσύ και ο Άκης, σε δύο λεπτά είναι έτοιμο. Μια βράση και το κλείνουμε. Και αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα από τα χεράκια της Σεφ Κυριακούλας, τη οποία ρίχνουμε, ναι, και μπουκου, ρίχνουμε και τον μπουκοβό μας. Και το συνοδεύουμε με το καταπληκτικό κρασί. Με μαλαγουζιά, λευκό ξηρό, ίνος λευκός ξηρός μαλαγουζιά, από το χτήμα Μεσχέ Νικολά, εινοποιείου του Γάμα Καραμήτρου και Σία, στο Μεσσηνικόλα Καρδίτσας, όπως βλέπετε εδώ. Το κρασί, τη μαλαγουζιά από το κτήμα Μεσσηνικόλα. Αυτά λοιπόν, καλή σας όρεξη. Να είστε καλά και δοκιμάστε και δεν θα χάσετε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή που σας παρουσιάσαμε και συνοδεύστε με λευκό ξηρό μαλαγουζιάς. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.